Ποιος είναι ο επόμενος σου επαγγελματικός στόχος? Σίγουρα, οποιοδήποτε στόχος ενός μάγειρα, ενός σεφ, είναι κάποια στιγμή να κάνει ένα δικό του μαγαζί. Ούτε αυτό είναι ακριβώς τα άμεσα μου σχέδια. Σίγουρα, σαν πρώτη συνεργασία, θα ήθελα να ακολουθήσω το κομμάτι που έχω σπουδάσει, που είναι η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων. Mm-hmm. Δηλαδή, να ασχοληθώ με εταιρείες, με καινούργια προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Το private dining επίσης με ενδιαφέρει, αλλά για πολύ συγκεκριμένους πελάτες και αυτούς που πραγματικά θα ήθελα να δουλέψω. Γιατί όταν ο άλλος σε βάζει μέσα στο σπίτι του, είναι σαν να σε έχει μέσα στην οικογένεια. Είσαι δηλαδή κομμάτι πλέον. Εκεί οι ισορροπίες είναι πολύ περίεργες. Αν σκεφτόσουν να ανοίξεις το δικό σου μαγαζί, πώς το ονειρεύεσαι? Μ' αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο, γιατί αυτό έχω ζήσει και έχω... ήταν μέρος δουλειάς μου όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή το ότι μαγειρεύω σε σπίτι για οικογένειες ή για τραπέζια, αλλά και κλεισμένο το θηρόν, αυτό ήταν η άμεση επαφή με τον κόσμο. Οπότε αυτό δεν θα ήθελα να το χάσω. Άρα σκέφτομαι κάτι πολύ μικρό, ενδεχομένως, πολύ νόστιμο, δηλαδή να έρχεται ο άλλος και πραγματικά να περνάει καλά. Γενικότερα, να σου πω κάτι, το φαγητό το θεωρώ ιερό. Θεωρώ ότι γύρω από ένα τραπέζι δεν είναι μόνο το να χορτάσεις, είναι πραγματικά να αισθανθείς οικία, να αισθανθείς όμορφα και αυτό ξέρω να το προσφέρω. Να μοιραστεί συναισθήματα. Να μοιραστεί συναισθήματα. Είναι συναισθήματα. Θα ήθελα κλείνοντας να μου πεις ποιος είναι ο δικός σου ήρωας ζωής. Ο δικός μου ήρωας ζωής. Θα σε λυπήσω. Ειλικρινά, γιατί δεν έχω ένα συγκεκριμένο ή κάτι συγκεκριμένο να σου πω. Απλά έχω πολλά στοιχεία από διάφορο κόσμο τα οποία έχω εκτιμήσει. Από κάποιον έχω εκτιμήσει την καριέρα του, από κάποιον έχω εκτιμήσει το χαρακτήρα του, από κάποιον έχω εκτιμήσει, ας πούμε, την επιχειρηματική του νοημοσύνη, το πώς διαχειρίζεται καταστάσεις. Και όλοι αυτοί μαζί θα μπορούν να κάνουν έναν άνθρωπο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο ένας, δεν έχω κάποιον να σου πω είναι αυτός ή αυτή. Τον Πάνο τον αγαπάς? Τα τελευταία πολλά χρόνια έχω αρχίσει και τον αγαπάω πάρα πολύ, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ναι. Καλή συνέχεια και ελπίζω πως η συνέχειά σου θα είναι μεγάλη και λαμπερή, γιατί μόνο οι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι φτάνουν στην κορυφή. Λοιπόν, είναι ο Πάνος Ιωαννίδης.